Μάρα μου έχω στη πλάτη μου, σαν Διευθυντής της Real News και η Εφημερίδα, δύο αγωγές από τον κύριο Μπέλτσιο και μία αγωγή από τον κύριο Εμμανουήλ. Και το λέω όχι για να επενέσω τη δημοσιογραφική προσπάθεια που έκαναν οι συνάδελφοι στην Εφημερίδα τα τελευταία χρόνια, το λέω για να καταλάβουν οι συμπολίτε μας πόσο προκλητικοί και πόσο θρασεί είναι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι όχι μόνο κατέκλεψαν όχι μόνο οδήγησαν σε αγορές οπλικών συστημάτων πολλά από τα οποία ήταν άχρηστα ή δεν ήταν εξαιρετικά χρήσιμα για να το λιάνω, αλλά είχαν και το θράσος να επιτίθενται με αγωγές, με μηνύσεις, με ανακοινώσεις εναντίον όποιου ζητούσε φως και διαφάνεια στα όσα συνέβησαν στις ένοπλες δυνάμεις. Για τον κύριο Μπέλτσιο... Το πρώτο δημοσίευμα της Real News ήταν το Φεβρουάριο του 2011. Με τίτλο «Βρήκαμε τον Ταμία του Άκη και μεγάλη φωτογραφία του» στην πρώτη σελίδα. Το δεύτερο ήταν τον Φεβρουάριο του 2011, μια βδομάδα μετά, με τίτλο «Ο Άκης μας σύστησε τον Πέλτσιο». Τότε οι Γερμανοί βγήκαν και έδωσαν τον Πέλτσιο. Είπαν δηλαδή ότι ο Άκης εδωσαν τον πελτσιο ειπαν δηλαδη οτι ο ακης του τους τον πρότεινε ως μεσολαβητή. Ήταν ο άνθρωπος που λειτουργούσε ω του Άκη Τζοχατζόπουλου και ήταν παρόν στη μεγάλη σύσκεψη που έγινε στη Βιέννη, στο ξενοδοχείο Imperial, όπου αποφασίστηκαν οι μεγάλε μίζε για το θέμα των υποβρυχίων. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί κρατώ και μερικά χαρτιά, θα μου επιτρέψει Μάρα, για τη βραδινή το εκπομπή στον Ενικό.